Δύσκολος προμηνύεται ο χειμώνας για πολλά νοικοκυριά με φόντο τη διαφαινόμενη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως αναφέρουν πρατηριούχοι, αν η πώλησή του ξεκινούσε τη δεδομένη στιγμή, το κόστος του θα άγγιζε το 1,5 ευρώ. Ωστόσο, η τελική τιμή θα κλειδώσει στις 15 Οκτώβρη, που ξεκινά επίσημα η διάθεσή του. Οι προβλέψεις περίπου, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, θα ξέρουμε 15 Οκτωβρίου που ξεκινά η χειμερινή περίοδος. Υπολογίζεται ότι αν πουλούσαμε σήμερα το πετρέλαιο θα ήταν περίπου στο 1,50. Είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση, το οποίο αυτή τη στιγμή ο κόσμος θα πιεστεί πάρα πολύ για να βάλει πετρέλαιο θέρμασης. Περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι ποια θα είναι η κανονική τιμή όταν ξεκινήσει η διανομή. Αλλά ναι, μακάρι ο χειμώνας να μην είναι τόσο βαρύς. Φωτιά έτοιμες και στα καύσιμα, καθώς σε επίπεδο Κρήτης η τιμή για μόλυβδια αγγίζει τα 2 ευρώ και 7 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης το 1 ευρώ και 87 λεπτά, επιβαρύνοντας την τσέπη του καταναλωτή. Πάντως, προβλέψεις κάνουν λόγο για μείωση των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δικό μου αυτοκίνητο, ας πούμε, στη δουλειά μου, θέλω γύρω στα 2-2,5 ευρώ το μήνα. Τώρα, ενώ πιο παλιά ήταν 150 ευρώ. Δείχνει μία πτώση. Νομίζω ότι θα κατέβουμε από τα 2 ευρώ στην τιμή της αμόλυβδης και θα κατέβουμε και κάτω από το 1,80 στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, που αυτό σημαίνει ότι θα κατέβουμε και κάτω από το 1 ευρώ και 40 λεπτά περίπου στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το 1 ευρώ και 40 λεπτά είναι λίγα χρήματα, είναι μικρό η τιμή, είναι πάλι ακριβή. Από ό,τι φαίνεται, το γέμισμα του ρεζερβουάρ αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα, από τις τσουχτερές τιμές, επιβαρύνονται και τα πρατήρια, καθώς περιορίζονται τα έσοδά τους. Αλλά βλέπω ότι συνέχεια υπάρχει αύξηση στο καύσιμο, μέρα με τη μέρα. Πρώτα τον καταναλωτή επηρεάζει, εννοείται και ο πρατηριούχος δυσκολεύεται γιατί δεν έχει τις πωλήσεις και πρέπει να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά, τα ρεύματα, τα νερά. Και όλα αυτά. Όλα ξεκινάνε από την τιμή. Οπότε, όταν ο κόσμος έρχεται να βάλει βενζίνη και βλέπει πάλι μία ανατίμηση στην τιμή, μία αύξηση στην τιμή των καυσίμων, αυτό σημαίνει ότι θα αναγκαστεί να μειώσει τα χρήματα ή τις διαδρομές που έχει να κάνει. Το πρόβλημα πρέπει να το κοιτάξει η κάθε κυβέρνηση από πού προέρχεται και να κάνει δραστικές κινήσεις, ούτως ώστε να μειώσει το πετρέλαιο, ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμασης. Γιατί φέτος αποποιείται το να δώσει επιδότηση, διότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσει κανένας καταναλωτής, πέρα από αυτούς που μπορούν να έχουν μια δυνατότητα οικονομική, να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Με φόντο το χειμώνα που έρχεται, οι πολίτες θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τη θέρμανση και τις μετακινήσεις τους.